Μητρό Παιδιών προ Αναδοχή Υιοθεσία, Μητρό Υποψηφίων Αναδόχων ή Θετών Γονέων και Μητρό Εγκεκριμένων Υιοθεσιών και Αναδοχών περιλαμβάνει το νέο θεσμικό πλαίσιο που αναμένεται να τρέξει άμεσα με την αναπληρώτρια Υπουργό Εργασία, Κοινωνική Ασφάλιση και Κοινωνική Αλληλεγγύη, Θεανό Φωτίου, να δηλώνει πω σύντομα θα μπορούμε να ξέρουμε πόσα είναι τα παιδιά μέσα στα Ιδρύματα και πώ οι άνθρωποι ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν ή να γίνουν ανάδοχοι παιδιών. Ο νέο νόμο ανοίγει ε, τον επόμενο μήνα όπως είχαμε υποσχεθεί με, ηλεκτρονικά, με ηλεκτρονικό τρόπο πια, για να μάθουμε σε αυτό το κράτος πόσα παιδιά έχουμε για να δοχεί και πόσες υποψήφους γονείς έχουμε, γιατί αυτό δεν το ξέρουμε. Ε, λοιπόν, θα το μάθουμε και αυτό που θα πάει. Και θα ηγηθούν σε αυτοί, ενός δικτύου από ιδρυματοποίηση, θα είναι επικεφαλής τα δημόσιες δομές ε, και θα κάνουν δίκτυα με τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία είναι φιλανθρωπικά, μη κερδοσκοπικά. Στόχο δεν είναι άλλο από την αποϊδρυματοποίηση, εξήγησε η κυρία Φωτίο από την Πόμπια, που διευκρίνησε ότι ένα περιβάλλον με φροντίδα και στοργή είναι απίρω καλύτερο για τα παιδιά από ένα ίδρυμα μέσα στο οποίο παραμένουν για χρόνια, όπω δείχνουν και τα στατιστικά στοιχεία. Στα χώρα έχουμε το μεγαλύτερο μέσο όρο σε σχέση με την Ευρώπη. Ξεπερνούμε τα 7 χρόνια. Είναι αναγκαίο να πάμε πλέον συστηματικά συντεταγμένα, οργανωμένα σε πολιτικέ αποϊδρυματοποίησει. Αυτή τη στιγμή εκτιμάται ότι βρίσκονται σε κρατικά, δημοτικά και ιδιωτικά ιδρύματα περίπου 2.000 παιδιά τυπική ανάπτυξη ή με αναπηρίε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Εργασία, Κοινωνική Ασφάλιση και Κοινωνική Αλληλεγγύη, Χωρί όμως κανείς να γνωρίζει τον ακριβή αριθμό, την ώρα που σε έρευνα τη Ελστάτ που δημοσιεύθηκε πρόσφατα καταγράφεται αύξηση 77,8% συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Το 2017 έγιναν 393 υιοθεσίε. Τα 198 παιδιά ήταν κορίτσια και 187 ήταν αγόρια, ενώ τα 8 εξ αυτών δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Γεωγραφικά, 199 υιοθεσίε πραγματοποιήθηκαν στην Αττική, 120 στη Βόρεια Ελλάδα, 43 στην Κεντρική Ελλάδα και 31 στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Που τα τελευταία χρόνια δείχνει να έχει αυξήσει σε μεγάλο ποσοστό την υιοθεσία. Η περιφέρεια Κρήτη πρωτοστατεί σε αυτό και αυτό φαίνεται εκ των αποτελεσμάτων τη Ελστάτ που δείχνουν διπλασιασμό των αναδοχών και των υιοθεσιών στην περιφέρεια Κρήτη. Περισσότερα από 70 παιδιά έχουν περάσει σε ανάδοχε οικογένειε και επίσης περισσότερα από 110 έχουν υιοθετηθεί από αντίστοιχε οικογένειε. Από τα παιδιά που υιοθετήθηκαν, τα 227 δεν είχαν ξεπεράσει τα πέντε του χρόνια. 60 εξ αυτών βρίσκονταν σε ηλικία από 6 έως 10 ετών, 27 από αυτά ήταν από 11 έως 18, ενώ 69 παιδιά ήταν κάτω από 19 ετών, αλλά πιθανώς μερικά από αυτά να είχαν ενηλικιωθεί. Η επόμενη μέρα Προφανώ και δεν θα μιλάει για άσυλα, δεν θα μιλάει για ιδρύματα μέσα στα οποία θα διαβίουν παιδιά κατά από συνθήκε που όλοι λίγο έω πολύ γνωρίζουμε εικόνε που δεν μα τιμούν. Με την οργάνωση τη υιοθεσία που θα στηρίζεται στη σύνδεση όλων των ιδρυμάτων με όλου του φορεί που γίνονται αιτήσει για υιοθεσία, εκτιμάται ότι οι διαδικασίε θα αποκτήσουν ένα σταθερό βηματισμό και ότι η στόχο που δεν είναι άλλο από το να μειωθούν δραστικά τα παιδιά που μένουν σε ιδρύματα, οπότε να είναι ευκολότερο να δημιουργηθούν δομέ τύπου στέγε για να φιλοξενούνται, μοιάζει περισσότερο προσιτό από ποτέ. Στόχο μα είναι τα παιδιά, όσο το δυνατόν τα παιδιά που είναι σε νομική κατάσταση και είναι και σε σωματική κατάσταση, να μπορούν να φύγουν από τα Ιδρύματα να φύγουν και να πάνε σε ένα περιβάλλον που θα του παρέχεται εξατομικευμένη φροντίδα.